Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 2018, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί όπως κάθε βράδυ τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv. Και να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Σύμφωνοι με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση της Νοβάρτης, ανεξαρτήτως του κατηγορητηρίου που θα κατασκευάσει η κυβέρνηση, δηλώνει η Νέα Δημοκρατία. Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Μαρία Σπυράκη ξεκαθάρισε ωστόσο πως οι μάρτυρες θα έρθουν χωρίς κουκούλες. Όχι μόνο γιατί τους ξέρει ήδη η κυβέρνηση, αλλά και γιατί το καθεστώς προστασίας τους είναι νομικά διάτρητο, καθώς απαιτεί την έγγραφη έγκριση του εισαγγελέα διαφθοράς του Αρείου Πάγου, την οποία παραδόξως δεν ζήτησε η αρμόδια εισαγγελέα, ολοκληρώνει η κυρία Σπυράκη. Ναι, θα πει η Νέα Δημοκρατία στην σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση της Νοβάρτης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι μάρτυρες θα πρέπει να έρθουν σε αυτήν χωρίς κουκούλες. Αυτή είναι και η ουσία της θέσης που διατύπωσε εγκαίρως και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαμηνύοντας ότι δεν θα ανεχθεί. Σέρνεται στη λάσπη ο δημόσιος βίος από τρεις κουκουλοφόρους χωρίς ονοματεπώνυμο. Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, επισημαίνουν ότι σε αυτή την υπόθεση η Νέα Δημοκρατία είναι επισπεύδουσα, γιατί δεν έχει απολύτως τίποτα να φοβηθεί. Και γι' αυτό ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι θα στηρίξει κάθε μορφή διερεύνησης, επαναλαμβάνοντας μάλιστα και καθ' όλη τη διάρκεια που το κυβερνών κόμμα προσπαθούσε μέσα από αλλεπάλληλες συσκέψεις να καθορίσει τη στάση του, ότι η ίδια ζητά άμεση και πλήρη διελεύκανση. Που είναι πασιφανές είναι ότι η κυβέρνηση έχει πάρει διδακτορικό στον γκεμπελισμό. Τι κάνει λοιπόν, φέρει μια δικογραφία για την οποία έχει ενημερώσει πρώτα όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, λες και η δικαιοσύνη είναι τσιφλίκι δικό τους. Καλά θα κάνουν λοιπόν να καταλάβουν ότι η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο θέλει τα πάντα να είναι στο φως, θέλει καθαρότητα και κυρίως αποδείξεις, αλλά θα προστατεύσουμε με κάθε τρόπο τη διάκριση των εξουσιών. Δεν μπορεί επουδενή η εκτελεστική εξουσία να αναμειγνύεται στη δικαστική. Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει στη χώρα και καλά θα κάνει η κυβέρνηση να καταλάβει ότι το λάθος αυτό είναι ολέθριο. Υπέρ της προανακριτικής θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Σαφώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει από την πρώτη στιγμή ότι όλα στο φως. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι, κύριε Κώτα, η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει φοβηθεί απολύτως τίποτα. Άλλοι πρέπει να φοβούνται και κυρίως όσοι παίζουμε τους θεσμούς και τη δημοκρατία. Δεν έχουμε δυστυχώς την πολυτέλεια σήμερα να παίζουμε με τη δημοκρατία. Και ο κύριος Τσίπρας αυτό το έχει κάνει επάγγελμα. Το ναι στην προανακριτική επιτροπή δεν σημαίνει φυσικά αποδοχή του κυβερνητικού σκεπτικού. Καθώς στην Πειραιώς προετοιμάζονται να αντικρίσουν ένα κατηγορητήριο που προφανώς, όπως λένε, θα κατασκευάσει η κυβέρνηση για να υποστηρίξει τη σκευωρία της. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα εφάρμοσε πάντοτε μια πολιτική στο φάρμακο ιδιαίτερη. Βασίζαμε τις τιμές μας, όλες οι κυβερνήσεις, στις τρεις χαμηλότερες τιμές άλλων χωρών. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα θέματα είναι πολύ πρόκειται να τα εξηγούμε έτσι στον κόσμο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε μειώσει τη φαρμακευτική δαπάνη σχεδόν 63%. Αυτό λοιπόν νομίζω λέει πάρα πολλά και σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνει πολλά από τα οποία η κυβέρνηση αυτή υπόσχεται. Αλλά για να μην το παίζουμε δικαστές, όπως σας έχω πει και πριν, καλά θα κάνουμε να αφήσουμε στη δικαιοσύνη το ρόλο αυτό που είναι και η καθήλυνα αρμόδια. Όλοι οι άλλοι πολύ απλά θα πρέπει να περιμένουμε και κυρίως να μην βιαζόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία υπάρχει ενότητα, είστε δεδομένοι. Απολύτως υπάρχει ενότητα. Διότι η Νέα Δημοκρατία, ειδικά μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει αποδείξει ότι μπορεί να παραμείνει ενωμένη σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος και σήμερα να μην ισχύει το ίδιο. Ένα νέο πανεπιστήμιο με μαγιά υπάρχοντα ΤΕΗ σχεδιάζεται στη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα, εξετάζεται και η απορρόφηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος Μέδρατε Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν οι αντιδράσεις επιμέρους τμήματων για τη θέση τους στο νέο πανεπιστήμιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, εξετάζεται η συγχώνευση του Αλεξανδρίου ΤΕΗ Θεσσαλονίκης με το ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει έδρα τις Σέρες, ώστε να προκύψει ένα πανεπιστήμιο. Ο σχεδιασμός για το νέο πανεπιστήμιο έχει ως πιλότο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση του ΤΕΗ Αθηνών και του ΤΕΗ Πειραιώς. Η πρόταση για το νέο πανεπιστήμιο φέρεται να έχει γίνει δεκτή με θετικό τρόπο από τις ηγεσίες των δύο ΤΕΗ της Βόρειας Ελλάδας, παρότι υπάρχουν επιφυλάξεις οι οποίες ξεκινούν από το 2013. Μέλημά μας να μην υποβαθμιστεί το ΤΕΗ, αναφέρει ο πρίτανης του ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτρης Χασάπης. Έπειτα από τη συγχώνευση των ΤΕΗ Αθηνών και Πειραιώς και την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έντονη είναι η φημολογία για επερχόμενες αλλαγές και συγχωνεύσεις στα υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας, η αναμόρφωση του πανεπιστημιακού χάρτη της χώρας και η διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας μέσα από την συγχώνευση ιδρυμάτων.
Εμείς συγκεκριμένα είχαμε μία πρώτη επαφή με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας στα μέσα Νοεμβρίου, πριν ακόμη αναλάβουμε τη διοίκηση του Ιδρύματος, στην Κομωτινή, όπου γινόταν το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί μας δηλώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα ότι το Υπουργείο θα έβλεπε με καλό μάτι την διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσης του ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας, του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου σε ένα μεγάλο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Εμάς θα έλεγα ότι μας ξάφνιασε το γεγονός αυτό. Βέβαια και ο ίδιος ο Γενικός είχε πει ότι είναι ένα μεγάλο εγχείρημα και δύσκολο εγχείρημα. Τέλος πάντων, φροντίσαμε και κάναμε κάποιες επαφές με τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη, με τους συναδέλφους στην Καβάλα, ανταλλάξαμε απόψεις και κάποια στιγμή, αρχές του Ιανουαρίου, είχαμε μία πρόσκληση από τον αντιπρόεδρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου, τον κύριο Στάμου, για μία συνάντηση η οποία και έγινε στο χώρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Μετά τη συνάντηση ενημερωθήκανε οι συνάδελφοι για μία πρώτη τοποθέτηση, να δούμε δηλαδή κατά πόσο είμαστε διαθετημένοι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ή το θεωρούμε σαν κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει. Και ακριβώς σε αυτή τη φάση βασικά διερεύνησης βρισκόμαστε. Λίγο πολύ όλα τα ιδρύματα είπανε ότι εντάξει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αν μπορούμε να το κάνουμε και πώς θα προχωρήσουμε. Αλλά δεν έχει γίνει το επόμενο βήμα, το οποίο θα έδινε μια πιο επίσημη, ας το πούμε έτσι, διάσταση στο όλο θέμα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις συγχωνεύσεις στον ΤΕΗ. Ενημερωνόμαστε συνεχώς και δεν μπορούμε να πούμε κάτι με βεβαιότητα. Πάντως φόβοι υπάρχουν μήπως τα τμήματα του ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι διάσπαρτα σε Σέρες, Κιλκής και Κατερίνη, υποβαθμιστούν σε προγράμματα διετούς φοίτησης ή καταλήξουν να είναι παραρτήματα, αναφέρει σε συνέχεια το δηλώσεων του ο πρίτανης του ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας. Μία τέτοια συγχώνευση, κανείς και εμείς ακόμη δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει πρακτικά. Δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, πώς θα υλοποιηθεί. Όλα αυτά είναι κάτι τα οποία θα πρέπει και εμείς να δούμε, να τα συζητήσουμε και από εκεί και πέρα να κρίνουμε με ποιο τρόπο θα πρέπει να πορευτούμε έτσι ώστε να μην μπει σε κίνδυνο το έργο το οποίο παράγεται στο ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας αυτή τη στιγμή. Γιατί η άμεση προτεραιότητα και ο στόχος μας είναι να μην υποβαθμίσουμε το ίδρυμά μας. Να μην δηλαδή χάρη μιας πανεπιστημιοποίησης βρεθούμε να είμαστε απλώς ένα παράρτημα. Γι' αυτό και κινούμαστε με πολύ μεγάλη προσοχή. Από την άλλη μεριά, επειδή είναι πλέον σχεδόν σίγουρη η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όποιο ΤΕΗ μείνει εντελώς εκτός από αυτή τη διαδικασία, έστω και σε επίπεδο συζήτησης, κινδυνεύει να υποβαθμιστεί με την έννοια ότι λιγοστεύουν τα ΤΕΗ, λιγοστεύει η βαρύτητα που έχουν τα ΤΕΗ και όσο να είναι, το Υπουργείο από εδώ και πέρα δεν θα τα δίνει την ίδια σημασία που τα έδινε μέχρι τώρα. Απλώς εκείνο που θα ήθελα επίσης να συμπληρώσω είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ πολύ αρχικό στάδιο. Δεν έχει δηλαδή ουσιαστικά ξεκινήσει ακόμη η συζήτηση μεταξύ των τεσσάρων ιδρυμάτων. Και αυτό το λέω για να μην δημιουργηθεί η αίσθηση ότι έχουμε μπει σε μία διαδικασία η οποία ενδεχομένως είναι μία αναστρέψιμη και η οποία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να διαβλέψουμε. Εκείνο που είναι επίσης χρήσιμο να ξέρει κανείς είναι ότι υπάρχει μία διαρκή ενημέρωση των συναδέλφων και μάλιστα σε επίσημο επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο συγκλήτου, στην οποία σύγκλητο μετέχουν 19 μέλη, όλοι οι πρόεδροι των τμήματων, οι κοσμήτωρες των σχολών, όλοι οι αντιπριτάνεις, εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού, των φοιτητών κτλ. Και οι οποίοι είναι ενήμεροι καθ' όλη αυτή τη διάρκεια για τα βήματα τα οποία κάνουμε.
Βροχή πέφτουν οι αποκοπές ρεύματος για χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών στη ΔΕΗ και τις άλλες εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την αρχή του έτους έως το τέλος του 2017, ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ΔΕΔΙΕ, έκανε περίπου 240.000 διακοπές παροχών ηλεκτρικού ρεύματος λόγω φυλών σε όλη τη χώρα. Το μεγαλύτερο δε μέρος από τις αποκοπές αφορά οικιακούς καταναλωτές. Σχεδόν σταθερά παραμένουν τα χρέη προς τη ΔΕΗ από τα νοικοκυριά, ενώ οι επιχειρήσεις μέρα με τη μέρα χρωστούν όλο και περισσότερα, σύμφωνα με τον προϊστάμενο πωλήσεων της ΔΕΗ Σερών Δημήτρη Ματθαίου. Διπλή πρόκληση για τη βιωσιμότητά της έχει να αντιμετωπίσει η ΔΕΗ μέχρι το πρώτο τετράμινο του 2019, σημαίνοντας συναγερμό σε κυβέρνηση, διοίκηση αλλά και θεσμούς. Από μια στατιστική έρευνα προσωπική δική μου, βλέπω ότι τα νοικοκυριά είναι στα ίδια περίπου επίπεδα και μειώνονται. Οι επαγγελματίες, δυστυχώς, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο προσπαθούν να κρατηθούν, σε πάρα πολλούς από αυτούς αυξάνονται. Και η καθημερινή ασχολία μας εδώ είναι να κάνουμε διακανονισμούς. Διακανονισμός στο διακανονισμό, τα τελευταία 5 χρόνια, ασχολούνται 2 άτομα από το προσωπικό να κάνουν μόνο διακανονισμούς. Να ξέρουν όμως για τους διακανονισμούς πλέον ότι μετά από 5 χρόνια ο τελευταίος διακανονισμός που έχουν κάνει, αν διτηρηθεί, δεν μπορεί να γίνει καινούργιος διακανονισμός σε ολόκληρο το ποσό. Τι παλιά τι γινόταν, χρωστούσε κάποιος 1 χιλιάρικο. Έκανε ένα διακανονισμό, δεν τον τηρούσε, τον πετούσε έξω το σύστημα. Γινόταν 2 χιλιάρικα, του ξανά έβγαινε διακανονισμό, στα 2 χιλιάρικα. Το πετώσει πάλι το σύστημα έξω, ερχόταν, έβγαινε στα 3 χιλιάρικα διακανονισμό και ανέβαζε το χρέος. Με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να μην εισπράττει τίποτα. Από εδώ και πέρα όποιος κάνει διακανονισμό να ξέρει και το πετάξει το σύστημα έξω, δεν τον εφαρμόσει, έχει την υπογραφή του, θα πρέπει για να ξαναγίνει διακανονισμός να πληρώσει όλο το ποσό που δεν έχει πληρώσει και να συνεχίσει ο ίδιος ο διακανονισμός. Αυτοί που είχαν διακανονισμό. Αυτοί που δεν προέβηκαν ποτέ σε διακανονισμό θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να έρθουν εδώ στο κατάστημα να τους κάνουμε το διακανονισμό όπως ίσχυε 10% και 18 δόσεις, 15% το ποσό και 36 δόσεις. Η ΔΕΗ πρέπει να διαχειριστεί το θέμα των χρεών, τόσο τον δανεισμό της, αφού μέχρι τον Απρίλιο λήγουν ομόλογο και κοινοπρακτικό δάνειο συνολικού ύψους 1,7 δις ευρώ, όσο και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών της, ύψους κοντά στα 3 δις ευρώ. Την ίδια ώρα ο κύριος Ματθαίου, σε συνέχεια των δηλώσεων του, αναφέρει ότι οι διακοπές ηλεκτροδότησης συνεχίζονται με κανονικούς ρυθμούς, διευκρινίζοντας πως είναι απόφαση από τα κεντρικά της επιχείρησης. Διακοπές γίνονται καθημερινώς. Σε έναν βαθμό, σε ένα επίπεδο, όσο μπορούν να κάνει ο ΔΔΕ. Υπάρχει δεύτερος λογαριασμός απλήρωτος, το σύστημα τον πετάει για διακανονισμό. Απλώς θα κοιτάζουν, ας πούμε, και τα μεγάλα ποσά βγάζει το σύστημα για διακοπή. Οι διακοπές βγαίνουν από ένα κεντρικό κοντρόλερ που υπάρχει στην Αθήνα. Και βγαίνουν αναδιαδρομή. Δεν βγαίνουν, δηλαδή μπορεί. Καθημερινώς υπάρχουν διαδρομές. Βγαίνουν αναδιαδρομή, έτσι. Υπάρχουν 40 διαδρομές. Ανά 40 μέρες, στους 2 μήνες, κάθε μέρα βγαίνουν και καινούργια. Μπορεί σε μια διαδρομή να μην υπάρχουν διακοπές. Στην επόμενη να υπάρχουν 500. Στις 500 δεν μπορούν να γίνουν όλες. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης θα έχουν μέσα στην εβδομάδα οι κτηνοτρόφοι του νομού Σερών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Ελπίδα Σιδηροπούλου, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μασλαρινέ, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ξέρουμε ποια τα προβλήματά σας, κύριε Σιδηροπούλου. Μαζί με εσάς τα έχουμε μάθει και εμείς και συμμεριζόμαστε και συμπονάμε. Αυτή την εβδομάδα έχετε μια συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι, το πρόγραμμα. Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι δεν πάμε σαν νομός Σερών, πάμε σαν Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων. Mm. Με την ιδιότητά μου εκεί θα βρεθώ, με αυτή την ιδιότητα, εν πάση περιπτώσει, θα βρεθώ εκεί. Για να πούμε τα προβλήματα της κτηνοτροφίας που αφορούν όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Βεβαίως να πούμε ότι πριν από λίγες ημέρες είχε αναβληθεί μια άλλη συνάντηση με Σεραίους κτηνοτρόφους, γεωργούς κτλ. Δεν ξέρουμε τον λόγο. Οπότε θεωρούμε ότι τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό της κτηνοτροφίας είναι καλή μια συνάντηση. Γιατί πέρα από τα προβλήματα που είχαμε, προστίθονται συνεχώς κι άλλα.
Αυτά τα διακύρια, Σιδεροπούλου, τα προβλήματα είναι χρόνια, τουλάχιστον κάποια από αυτά. Ο κ. Αποστόλου και πριν και τώρα νομίζουμε ότι τα γνωρίζει. Λύσεις δεν μπορούν να δοθούν. Ακούστε, όταν πιάνουμε τα οικονομικά θέματα, όπως είναι η φορολογία και το ασφαλιστικό, εκεί πάντα μας λένε δεν μπορούμε τώρα, μετά τον Αύγουστο και όλα αυτά τα πολύ ωραία, που εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε, γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι μπορούν να δοθούν λύσεις. Αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα που πραγματικά δεν άπτονται των οικονομικών τους. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπουμε να υπάρχει μία λύση ή, εν πάση περιπτώσει, μία στόχευση σωστή, προς τη σωστή κατεύθυνση για εμάς αλλά και για την οικονομία. Και σας είπα, πέρα από τα βασικά προβλήματα που είχαμε, δηλαδή για χρόνια συζητάμε το θέμα των μοσκοτόπων και των ελληνοποιήσεων, και όχι μόνο δεν κάνουμε κάποια βήματα προς τα μπροστά, αλλά προσθέτουμε και άλλα προβλήματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στα ΣΥΝ που τα βλέπουμε και τα βλέπει και όλος ο κόσμος που μπορεί να το καταλάβει αυτό που θα πω, όταν βλέπουμε το γάλα να πέφτει συνεχώς, η τιμή του γάλακτος, η τιμή του κρέατος, αυτή τη στιγμή να μην πληρώνονται από διάφορες εταιρείες Έλληνες κτηνοτρόφοι, που σημαίνει την ίδια στιγμή, όχι την επόμενη, γιατί υπάρχουν ζωντανά, δεν είναι ακίνητα όλα αυτά. Αυτά πρέπει να τρώνε κάθε ημέρα, έχουν ένα προγραμματισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι η κτηνοτροφία μειώνεται συνεχώς. Και το ξέρουν, πάρα πολύ καλά. Άρα δεν μπορούμε να ακούμε ότι έχουμε ανάπτυξη στην ελληνική κτηνοτροφία. Πώς θα έχουμε ανάπτυξη όταν, για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες συζητάμε ότι δεν θα χρειάζεται, λέει, η σφραγίδα στο σφαγμένο ζώο που περνάει στην Ελλάδα. Πώς θα ξέρουμε τι είναι, από πού είναι. Βλέπετε Μάλιστα. ότι προστίθονται συνεχώς κι άλλα. Αυτά θα πάμε να δούμε, να συζητήσουμε. Τι προσμένετε από αυτή τη συνάντηση. Αυτό θα έλεγα. Τι προσμένετε από αυτή τη συνάντηση. Ουσιαστικά, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν θέλουμε να πάρουμε πάλι υποσχέσεις και ευχές. Το έχουμε εξαντλήσει αυτό το κεφάλαιο. Επί της ουσίας, εμείς θα πιέσουμε για να μάθουμε κάποια πράγματα. Θέλουμε αλήθειες. Εάν πραγματικά θέλουν να μας βοηθήσουν, ας μας πούν κάποιες αλήθειες. Να ξέρουμε κι εμείς πώς θα πορευτούμε. Που βαδίζετε. Σωστά. Βεβαίως. Σωστά. Κύριε Σιδεροπούλου, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε στην συνάντηση. Καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Σύσσωμοι φορείς της Ροδόπης συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης το πρωί του Σαββάτου. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εξετάσουν τις κινήσεις και τις μορφές αντίδρασης τόσο στην εξαγγελία ίδρυσης 4ης νομικής σχολής, όσο και στη διακοπή του διαλόγου συνένωσης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης με το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σύσσωμοι φορείς της Ροδόπης συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης το πρωί του Σαββάτου. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε προκειμένου να εξετάσουν τις κινήσεις και τις μορφές αντίδρασης τόσο στην εξαγγελία ίδρυσης 4ης νομικής σχολής, όσο και στην διακοπή του διαλόγου συνένωσης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης με το ΤΕΙ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτος το λόγο έλαβε ο πρίτανης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, Σταύρος Τουλουπίδης, ο οποίος ξεκίνησε από το θέμα της νομικής, λέγοντας πως η εξαγγελία βρίσκεται σε αντίθεση με τον επαγγελματικό κορεσμό που βιώνει ο κλάδος και πως δεν πείθουν τα περισσύγχρονα γνωστικών αντικειμένων που, σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστήμιου Πατρών, θα υπάρξουν στη νομική της Πάτρας. Η επόμενη μέρα για το Πανεπιστήμιο είμαι στα δύο θέματα που υπάρχουν, που αποτελούν ουσιαστικά αρνητική εξέλιξη για το Πανεπιστήμιο μας, που είναι η ίδρυση 4ης νομικής σχολής στην Πάτρα και η συνένωση με το ΤΕΙ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Καβάλας. Η συνέχεια θα είναι να συντονίσουμε τις ενέργειές μας, να πείσουμε για τον Υπουργό και την κυβέρνηση για την αστοχία αυτών των παρεμβάσεών τους, να άρουν και τις δυο εξαγγελίες τους, τόσο την ίδρυση 4ης νομικής σχολής, όσο και τη συνένωση του ΤΕΙ με το Διεθνές και τη Θεσσαλονίκη, τα δύο ΤΕΙ. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου, για να δυναμώσει το Πανεπιστήμιο και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Θέλουμε ένα Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο δυνατό για να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στην περιοχή μας. Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Μαρόνιας και Κομωτινής Παντελοήμων, ο οποίος ξεκαθάρισε πως εμείς συστοιχούμαστε σε αυτήν την προσπάθεια για τη στήριξη του Πανεπιστημίου. Προσυπογράφουμε το ψήφισμα της νομικής, για να τονίσει πως το θέμα του Πανεπιστημίου συζητήθηκε και στην ιεραρχία της Ελλάδας, κατά την τελευταία συνεδρίασή της στην Αθήνα. Εμείς συστηθούμαστε
σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουμε για να στηριχθεί το πανεπιστήμιο μας. Αυτό το ψήφισμα το οποίο η νομική μας σχολή έχει κάνει και έχει καταθέσει για να φαίνεται η φωνή όλων μας. Εγώ βέβαια σας λέω, χωρίς να πω περισσότερα πράγματα, ότι βρισκόμενος στην Αθήνα που συνεδρίαζε η ιεραρχία, το είδα το θέμα, έτσι και κάπου πάρα πολύ ψηλά και δεν θα σας πω τίποτα παραπάνω, αλλά για να υπάρξουν έτσι φωνές από παντού, ούτως ώστε να επιτύχουμε αυτό. Η θεσμική της περιφέρειας, Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος και Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Τσαλικίδης, τόνισαν πως η εξαγγελία τέταρτης νομικής σχολής αποδυναμώνει σοβαρά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, για να υπογραμμίσουν πως δεν λαμβάνεται υπόψη με τέτοιου είδους εξαγγελίες η ιστορικότητα της νομικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, που έχει διακριθεί και έχει δώσει σημαντικά δείγματα για το έργο που επιτελεί. Το θέμα της ίδρυσης της νομικής σχολής σε αυτή την περίοδο που υπάρχει αυτή η κρίση γενικότερα στην ελληνική κοινωνία και στην κοινωνία, το να προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε και ήταν ο σωστός δρόμος, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθούμε να ιδρύσουμε νέα τμήματα, ίσως μια λογική που οδήγησε και στην κρίση, το θεωρώ λάθος και μάλιστα μεγάλο. Περισσότερο δε που αποδυναμώνει, θεωρώ σοβαρά και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, διότι και η νομική σχολή έχει ήδη διακριθεί και έχει δώσει δείγματα σημαντικά για το έργο που επιτελεί. Ψήφισμα εξέδωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς την Εγνατία Οδό για το θέμα ιδιωτικοποίησης της οδού. Οι Δήμαρχοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέληξαν σε ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο εναντιώνονται σε αυτήν την ιδιωτικοποίηση. Συνεδρίασε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μετά από πρωτοβουλία των εργαζομένων στην Εγνατία Οδό τέθηκε και το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης της οδού. Οι δήμαρχοι της περιφέρειας κατέληξαν σε ομόφωνο ψήφισμα που αναφέρει τα εξής. Το οδικό δίκτυο της Εγνατίας Οδού είναι ήδη πλήρως κατασκευασμένο με δαπάνους του ελληνικού λαού και των Ευρωπαίων πολιτών και δεν έχει καμία ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων. Με τη δημόσια διαχείριση του δικτύου από την εταιρεία Εγνατία Οδός διασφαλίζεται η διαφάνεια στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης, καθώς τα έργα δημοπρατούνται με δημόσιους διαγωνισμούς και ανατίθενται στο μειοδότη σε αντίθεση με τις παραχωρήσεις, όπου ανατίθενται σε συγγενείς, εταιρείες και οι δαπάνες παρουσιάζονται υπερδιπλάσιες. Τυχόν πρόσθετο κατασκευαστικό αντικείμενο με τη δημόσια διαχείριση του αυτοκινητόδρομου θα προκηρυχθεί και πάλι ως δημόσιο έργο, ενώ στην περίπτωση της παραχώρησης οι διαδικασίες είναι αδιαφανείς και ανεξέλεγκτες. Η χρέωση διοδίων στο δίκτυο της Εγνατίας είναι τώρα 3 λεπτά ανά χιλιόμετρο. Στις παραχωρήσεις υπερβαίνει τα 6,6 λεπτά ένα χιλιόμετρο. Η ενδεχόμενη παραχώρηση είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει υπερδιπλασιασμό του κόστου των διοδίων. Το σύνολο των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου της Εγνατίας Οδού με τις λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τα έσοδά της υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια. Το πλεόνασμα αυτών των εσόδων, 50 εκατομμύρια ετησίως, μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία με άλλα έργα που έχει τόσο πολύ ανάγκη και όχι να καταλήξει στις τσέπες των ιδιωτών. Με παρέμβασή του ο Δήμαρχος Δράμας, ο κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, ανέφερε ότι δεν συμμετέχει στην διαδικασία έκδοσης ψηφίσματος ως μορφή αντίδρασης, διότι η Δράμα είναι η μόνη πόλη που δεν έχει σύνδεση με την Εγνατία Οδό. Επίσης, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, ο κ. Μαυρίδης Βασίλης, ζήτησε να καταγραφεί ως παρατήρηση ότι τα κέρδη από τη διαχείριση της Εγνατίας με την πρόβλεψη των διοδίων δεν έχουν τοποθετηθεί στην τοπική κοινωνία, αλλά έχουν καλύψει τα δάνεια της εταιρείας. Και επειδή το θέμα το παρακολουθώ, πριν σας πω αυτό το οποίο περάσαμε ως ψήφισμα για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, είναι η προσωπική μου άποψη, η πολιτική άποψη, η οποία εστιάζεται στο γεγονός ότι μέχρι τώρα δυστυχώς, σε πράγματα τα οποία φωνάζουν μόνα τους ότι δεν πρέπει να υλοποιηθούν όπως τα θέλει η Τρόικα, δυστυχώς, η κυβέρνησή μας δεν έκανε το παραμικρό ή δεν πέτυχε το παραμικρό, αν προσπάθησε δεν ξέρω, γιατί το τι γίνεται μέσα στις διαπραγματεύσεις δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι τουλάχιστον στα μεγάλα πράγματα τα οποία φωνάζουν μόνα τους ότι δεν είναι συμφέρον ούτε του ελληνικού λαού, ούτε του κράτους ότι πρέπει να γίνουν έτσι, παρόλα αυτά δεν άλλαξε τίποτα και ακολουθούν κατά γράμμα εφαρμόζοντας τις οδηγίες της Τρόικας. Δηλαδή, εδώ καταφαίνεται απολύτως ότι η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού είναι ζημιογόνα αν συμβεί με τον τρόπο που πάνε να το κάνουν για τον ελληνικό λαό και για το κράτος μας. Γιατί επιμένει η κυβέρνηση να πάει σε αυτήν τη ζημιογόνο
διαγωνιστική διαδικασία, γιατί δεν μπορεί να αντιτάξει τίποτα στην Τρόικα, στην οποία βέβαια αναγκαστικά θέλοντας και μη, και δεν το λέω ηρωνικά, δυστυχώς φαίνεται ότι είναι στην διτεταγμένη υπηρεσία. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όταν μου λένε ότι διαπραγματεύονται, ότι προσπαθούν, ναι, αλλά χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα, και δεν μιλάω αντιπολιτευτικά. Ξέρω και είμαι γενναίος να δώσω εκεί που αξίζει τα εύσημα, όποιος και να είναι αυτός, και απέναντί μου ακόμα όταν είναι, αλλά όμως έχω το δικαίωμα πάλι γενναία να πω την άποψή μου εκεί που πιστεύω ότι κάτι δεν γίνεται καλά, κάτι γίνεται στρεβλά. Είναι λάθος, είναι 100% λάθος αυτή η παραχώρηση. Την προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Εμμανουήλ Παπά για τη χρηματοδότηση των έργων σκοπηλατοδρόμιο Πιθελνού υπέγραψε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης, παρουσία του Δημάρχου Εμμανουήλ Παπά Δημήτρη Νότα. Τα έργα αφορούν την αποκατάσταση του υγρού στίβου, διαπλάτηση του στίβου στη λίμνη του Πιθελνού και ήταν ένα αίτημα του Ναυταθλητικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πιθελνού Κερκινήτης. Υπεγράφει προγραμματική σύμβαση για τη βελτίωση και επέκταση του σκοπηλατοδρομίου Πιθελνού κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Δημάρχου Εμμανουήλ Παπά Δημήτρη Νότα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο γραφείο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη. Το Υπουργείο θα χρηματοδοτήσει με 150.000 ευρώ την αποκατάσταση του υγρού στίβου του σκοπηλατοδρομίου Πιθελνού και με 25.000 ευρώ την επισκευή των αποδυτηρίων του γηπέδου της τοπικής κοινότητας Εμμανουήλ Παπά. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το σκοπηλατοδρόμιο Πιθελνού θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει πανελληνίους αλλά και πανευρωπαϊκούς αγώνες, καθώς το πλάτος του υγρού στίβου θα ξεπερνά τα 100 μέτρα και το μήκος τα 2 χιλιόμετρα. Εμείς τουλάχιστον ως Δήμος Εμμανουήλ Παπά, πάντα μιλάω και εκφράζω την προσωπική μου άποψη ως Δήμαρχος, δεν μας έχουν αρνηθεί χρηματοδότηση μελέτης που έχουμε καταθέσει ως Δήμος Εμμανουήλ Παπά. Φροντίζουμε βέβαια, όταν ζητάμε κάτι, να το τεκμηριώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τα υπουργεία, τα διάφορα υπουργεία ανταποκρίνονται. Ως Δήμος Εμμανουήλ Παπά δεν μπορούμε να εκφράσουμε ιδιαίτερα παράπονα για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Γιατί καταθέσαμε προτάσεις, εξηγήσαμε, επιχειρηματολογήσαμε και έχουμε πάρει χρηματοδοτήσεις που τώρα να σταματήσουν, εγώ πολύ αμφιβάλλω αν θα μπορέσουμε να τις ολοκληρώσουμε το 18 και το 19 που λύγει η δική μας δημοτική. Πήγαμε προγραμματισμένα για να υπογράψουμε αυτή την προγραμματική με τον Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος... εδώ βλέπετε και πλάνα. Λοιπόν, πήγαμε για να υπογράψουμε τον κύριο Βασιλιάδη, είναι από το επίσημο site της, του Υπουργείου. Ναι. Υπογράψαμε λοιπόν εκεί 175.000 ευρώ για δύο έργα. Το ένα 25.000 ευρώ για την αναβάθμιση των αποδυτηρίων του δημοτικού μας γηπέδου στον Εμμανουήλ Παπά και ένα 150.000 ευρώ για τον υγρό στίβο στο Πεθελινό. Nice. Για μένα το πιο σημαντικό είναι, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εκεί αυτό που ονειρευόμαστε, κυρία Μωραΐτη, στο Πεθελινό, είναι να μπορέσουμε να περάσουμε και αυτή την άμεση αξιολόγηση της 670.000 ευρώ που είναι πρόταση που έγινε στις 17 την δεύτερη μέρα που άνοιξε το πρόγραμμα της άμεσης αξιολόγησης. Nice. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Πήγα στη διαχειριστική αρχή, μίλησα με τον προϊστάμενο της διαχειριστικής αρχής. Τους είπατε ότι εγώ είμαι ο δήμαρχος που κατέθεσα από τους πρώτους. Τους παρακάλεσα πραγματικά, γιατί εμείς οι περιφερειακοί, μικροί εντός εισαγωγικών πληθυσμιακά δήμοι, γιατί μεγαλύτερος δήμος για μένα προσωπικά από τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά δεν υπάρχει, πληθυσμιακά μικροί δήμοι, περιφερειακοί, δεν έχουμε δυστυχώς την ίδια αντιμετώπιση σε τέτοιου είδους αξιολόγηση από τους μεγάλους αστικούς δήμους. Όπως καταλαβαίνετε, όταν γίνει ένα έργο σε έναν μεγάλο δήμο που παράδειγμα θα έχει μια πόλη των 70.000 κατοίκων, η προσβασιμότητα του έργου αυτού περνάει σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πληθυσμού. Σωστά. Όταν γίνει σε έναν μικρό περιφερειακό, δεν μπορεί όμως αυτό να γίνει κριτήριο και να μας αποκόπτει εμάς από τις χρηματοδοτήσεις του περιφερειακού δήμου. Και δεν σας αποκόπτει. Ευτυχώς η παρουσία νομίζω όλης της δημοτικής αρχής πάνω στα γεγονότα, καθημερινά παρακολουθώντας τα, μας δικαιώνει. Η γνωστή Σεραϊκή Γαλακτοβιομηχανία Κρικρή διοργάνωσε αποκριάτικο πάρτι μας και με χορό και happenings για τα παιδιά των εργαζομένων, τις μαμάδες και τους μπαμπάδες τους. Αποκριάτικο πάρτι για τα παιδιά των εργαζομένων της Κρικρή διοργάνωσε και φέτος η διοίκηση της Σεραϊκής Γαλακτοβιομηχανίας. Κομφετή, σερπαντίνες, σκέφη και χορός ήταν τα κυρίαρχα στοιχεία της εκδήλωσης. Όλα τα ξέρεις μας εδώ.
επισημάνουμε ότι η υποδοχή που εφαρμόζει η εταιρεία Κρικρή δεν απευθύνεται μόνο στο προσωπικό της εταιρείας, ούτε περιορίζεται μόνο στα όρια της εργασίας τους, αλλά εφαρμόζει πρακτικές και πολιτικές εκτός ωραρίου, εκτός εργασιακού χώρου και απευθύνεται και με προκειμένου να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης, σχέσεις χαράς, όχι μόνο στο προσωπικό αλλά και στις οικογένειές του. Στα πλαίσια αυτά, ζητάμε για άλλη μια χρονιά την ετήσια, την αποκριάτικο παιδικό πάρτι για να χαρίσουμε χαρά και ευτυχία στους μικρούς μας φίλους. Τα μικρά και μεγάλα παιδιά της οικογένειας της Κρικρή έκλεψαν τις εντυπώσεις με τις εφάνταστες στολές που φορούσαν. Τα παιδιά διασκεδάζουν ιδιαίτερα, έτσι, χορεύουν, διασκεδάζουν. Τα παιδιά, το ευχάριστο είναι και τα παιδιά διασκεδάζουν και οι γονείς, οι συνάδελφοί μας, για τους οποίους κάνουμε τα πάντα προκειμένου να βοηθήσουν και θα έχουν μια ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Πάντως βλέπουμε ότι στηρίζεται αυτό το θεσμό και είστε μια οικογένεια όλοι μαζί, έτσι. Όντως, η Κρικρή είναι μια πολύτεκνη οικογένεια, μια εταιρεία που εμπιστεύεται τους ανθρώπους της, οι άνθρωποι είναι η δύναμή της. Και έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα χάρη στους ανθρώπους που έχει. Γι' αυτό το λόγο θέλει να δημιουργεί ένα περιβάλλον και εκτός και εντός εργασιακού χώρου, για το οποίο να αισθάνονται περήφανοι οι άνθρωποι που εργάζονται για αυτήν. Κατά τη διάρκεια του αποκριάτικου Μπαλταφάν, τα παιδιά διασκέδασαν με την ψυχή τους, παίζοντας με τον ταχυδακτυλουργό, ο οποίος είχε ετοιμάσει για αυτά πολλές εκπλήξεις. Τον ετήσιο χορό του διοργάνωσε το μεσημέρι της Κυριακής 11 Φεβρουαρίου 2018 ο Σύλλογος Θεσσαλών και Φίλων Νομού Σερών, σε γνωστό κέντρο διασκέδασης της Ινούσας Σερών, ενώ παράλληλα έγινε και η κοπή της Βασιλόπιτας. Η πρόεδρος του Συλλόγου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ενώ έγινε αναφορά στις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά την περασμένη χρονιά και στο πρόγραμμα της νέας χρονιάς 2018. Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Θεσσαλών Νομού Σερών «Η Παναγία Ξενιά» σε γνωστό οικογενειακό κέντρο στην Νούσα. Σεραίοι και φίλοι του Συλλόγου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που είχε γίνει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με πολύ κέφι και χαρά συμμετείχαν στην κορυφαία εκδήλωση. Και όλοι αισθάνονται την ανάγκη να διασκεδάσουν.
διασκεδάσουν και να κάνουν κάθε είδους τρέλα. Ξέρετε, Θεσσαλία και Μακεδονία έχουν ιστορικούς δεσμούς από την εποχή της Επανάστασης ακόμα. Επομένως, εμείς οι Μακεδόνες έχουμε κάθε λόγο να αγαπούμε τους άλλους όσο εκείνοι αγαπάνε εμάς. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στη νέα χρονιά, στη νέα πρόεδρο την κυρία Λιούγκα, η οποία είναι ένας νέος άνθρωπος, δυναμικός και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουν να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά το σύλλογό τους. Όσοι έδωσαν το παρόν διασκέδασαν μέχρι αργά το απόγευμα με τη συνοδεία του μουσικού συγκροτήματος δημοτικών και λοιπόν παραδοσιακών σκοπών που πλαισίωνε την εκδήλωση. Είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο και πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι πιστεύω ότι θα συνεχίσουν το έργο του συλλόγου μας, τον οποίο αναδείξαμε από την Αφάνεια και έμαθε ο κόσμος πλέον ότι υπάρχει ένας σύλλογος Θεσσαλών και φίλων μέσα στο νομό Σερών, η Παναγία Ξενιά. Οι καλύτερες προσφορές κοντά σας στο Supermarket Kansas της γειτονιάς σας. Εγωπρόβιο τυρί τσαντίλας με 5,95 το κιλό. Χαρείτε την Τζικνοπέμπτη και όχι μόνο, γιορτάζοντας παραδοσιακά με ελληνικό κρέας από φάρμες του νομού Σερών και Δράμας. Επιλέξτε ελληνικές χοιρινές μπριζόλες ή πανσέτες το κιλό με 3,95. Ελληνικά χοιρινά σουβλάκια το κιλό με 4,95. Λουκάνικα πιπερών Ρεν με 5,5 ευρώ το κιλό. Μπύρα Βεργίνα Φιάλη 500 ml με 75 λεπτά. Αλλά και πέψη 1,5 λίτρου και 250 ml επιπλέον δώρο και μόνο με 1 ευρώ. Και πολλές ακόμη προσφορές του εβδομαδιαίου φυλαδίου μας εντός των καταστημάτων. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Πεινάω. Και το φαΐ τελείωσε. Πάρε το μεγάλο να παραγγείλει. Delivery. Θέλω να παραγγείλω. Επειδή και τα ζωάκια έχουν ψυχή. Τώρα Σπάρτας παίρνει με ένα τηλεφώνημά σας στο 2321052090 όλα τα είδη για τα κατοικίδια σας στην πόρτα σας. Ενημερωθείτε τώρα για όλες τις προσφορές μας στα καταστήματά μας. Μεγάλο Αλεξάνδρου 46 και Βενιζέλου 105 Β. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.laspalmas.gr. Las Palmas. Τα πάντα για τα κατοικίδια σας. Σε ζεστό κλίμα, με καλή διάθεση και χαμόγελα, πραγματοποιήθηκε η ετήσια κοπή πίτας για το 2018 του τμήματος μπάσκετ των εργαζομένων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία αθλητών, προπονητών της διοίκησης, χορηγών αλλά και φίλων της ομάδας. Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, με πολύ κέφι και διασκέδαση, έκοψαν τη βασιλόπιτα οι συμμετέχοντες στο πρωτάθλημα μπάσκετ εργαζομένων πολιτών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε γνωστό καφέ στο κέντρο της πόλης. Στο επίκεντρο της συζήτησης, φυσικά το αγαπημένο τους άθλημα και η εξελίξη σε αυτό. Φυσικά δεν έλειψαν τα πειράγματα μεταξύ συμπαικτών και αντιπάλων. Το παρόν έδωσαν παίκτες, παράγοντες, προπονητές και επιχειρηματίες της πόλης των Σερών, που συνδέονται με τη διοργάνωση. Ενώ τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Σεραίων Πέτρος Αγγελίδης, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα αθλητισμού Βασίλης Τερζής, καθώς και ο υπεύθυνος αθλητισμού του Δήμου Σερών Νίκος Ιλανίδης. Για το πρωτάθλημα, αυτό που έχω να πω, αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί έχω παρακολουθήσει τον τελικό, τους τελικούς παρακολουθώ, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η αγάπη και το πάθος που έχετε για το άθλημα, για το μπάσκετ. Παίζεται σαν να βλέπουμε αγώνες πρωταθλήματος, τελικούς πρωταθλήματος που παίζουν εκεί, έχουν και μεγάλα κίνητρα. Εδώ χωρίς να έχετε κίνητρα δείχνετε το μεράκι και την αγάπη για αυτό το άθλημα που λέγεται μπάσκετ. Το φετινό αυτό πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Χρήστου του Γκιουζέλη, που δεν είναι κοντά μας εδώ και 6 μήνες και αποφασίσαμε όλοι ομόφωνα αλλά και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αφιερώσουμε τη φετινή χρονιά σε αυτόν τον εμβληματικό παίχτη, προπονητή και άνθρωπο.
κάνουμε τις παρεμβάσεις κάθε χρόνο που χρειάζεται για να είστε όλοι ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι η εγκατάσταση του Χριστούγεννου Εστίου της Ομόνοιας σε σχέση με κάποιους άλλους που τη χαρακτηρίζουν τελευταία Σταύρο είναι παλατάκι. Νομίζω ότι πρέπει να το πω αυτό, γιατί και εμένα τελευταία με προβλημάτισε κάποιες δηλώσεις που έγιναν. Νομίζω ότι οι καταστάσεις μας είναι εξαιρετικές. Φροντίζετε κι εσείς γι' αυτό. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ διαχρονικά όλους τους διοργανωτές που είναι δίπλα στον ΟΠΑΚΠΑ, γιατί και εμάς οι δυνατότητες, όπως λέτε, δεν είναι πάρα πολλές, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θεωρώ ότι πράγματι έχει δίκιο ότι τα γήπεδά μας είναι ίσως από τα καλύτερα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, γιατί πηγαίνω σε πολλά γήπεδα πολλών πόλεων και πράγματι είναι έτσι. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι θα μπορούσαν να γίνουν και λίγο καλύτερα. Πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες, αναγνωρίζω πράγματι και θέλω αυτό να το τονίσω, ότι γίνονται προσπάθειες και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο και τον Δήμαρχο που είναι κοντά. Παράκληση βέβαια θα ήταν να είναι λίγο καλύτερα, να γίνουν λίγο πιο κοντά. Οι ευχές όλων για τη νέα χρονιά ήταν πρωτίστως υγεία, αλλά και δύναμη για να συνεχίσουν την όμορφη αυτή αθλητική διοργάνωση που κερδίζει καθημερινά περισσότερους οπαδούς. Που βιώνουμε το ζούμε είναι πάρα πολύ οργανωμένο, πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Ελπίζουμε να πάμε καλύτερα στη συνέχεια. Μέχρι τώρα έτσι και έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια, να πούμε υγεία. Ζητάμε τη βοήθεια όλου του μπασκετικού κόσμου της πόλης, τη δικιά σας, των ομάδων και όλης της πόλης τη βοήθεια για να μπορέσουμε να φτιάξουμε την ομάδα. Τα καρότσια είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι από ένα υλικό πολύ ελαφρύ αλουμίνιο το οποίο στοιχίζει πολύ. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε από διάφορους χορηγούς χρήματα. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Αγαπητοί τηλεθεατές, από όλους εμάς από την τηλεόραση, επιλογές. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.